Περισσότεροι από 370 διαμένονται σε οίκους ευγυρίας έλαβαν μέχρι στιγμής την ενισχυτική δόση του εμβολίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, την Παρασκευή εμβολιάστηκαν 149 άτομα, χθες άλλοι 104 και σήμερα 126. Σταδιακά θα αρχίσει και η χορήγηση της τρίτης δόσης στα άτομα 65 ετών και άνω, στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας. Είμαστε σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, έτσι ώστε να δούμε το πρακτικό κομμάτι και να μπορέσουν τα άτομα 65 ετών και άνω να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για τρίτη δόση μέσω της πύλης. Εάν δούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα σκεφτούμε τρόπους άλλους όπως είναι η αξιοποίηση των walk-in. Ο εμβολιασμός των ανοσοκατασταλμένων ασθενών θα γίνεται σταδιακά μετά από τηλεφωνική διευθέτηση ραντεβού. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε οδηγίες από αυτή την εβδομάδα να προχωρήσει η τηλεφωνική διευθέτηση ραντεβού για τα ανοσοκατασταλμένα άτομα, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατό να αρχίσει ο εμβολιασμός τους. Τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν και οι εμβολιασμοί των επαγγελματιών υγείας στα νοσηλευτήρια όπου εργάζονται. Και ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αρχίσει να αξιολογεί την αίτηση για χρήση τρίτης δόσης του εμβολίου της Pfizer-BioNTech σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι η τρίτη δόση σε μια προσπάθεια να υπάρξει ενίσχυση της ανοσιακής ομπρέλας, διότι με το στέλεχος Δέλτα φαίνεται ότι ενώ σωθήνει η ανοσία μπορεί να προσβάλλει και τους εμβολιασμένους. Όσον αφορά τέταρτη δόση, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα προκύψει από τη μεριά των μεταλλαγμένων στελεχών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μέχρι και χθες το 75% του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ το 79,3% έλαβε τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου.